Η πρόσκληση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων και κυρίως η θεματολογία στην οποία το συνέδριό της κατευθύνεται μέσω και της μελέτης που το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών έκανε δείχνει ότι πλέον όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν αρκεί να μιλούμε για την επαναβιομηχανοποίηση ούτε για την ψηφιακή επανάσταση, γιατί στο επίκεντρο, όταν μιλούμε για αυτά, είναι ο εργαζόμενος. Και έστω και με αυτόν τον τρόπο, έστω για τη στεφλασμένη εισοδού, αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της εργασίας και του ανθρώπινου παράγοντα. Στην Ελλάδα, το μεγάλο λάθος που γίνεται είναι να συζητούμε για δευτερεύοντα ζητήματα και να μην βλέπουμε ότι το μείζον είναι σε τι παραγωγικό μοντέλο θέλουμε να εντάξουμε την εργασία και πώς θα υπερασπίσουμε τον πιο αδύναμο πόλο σε κάθε σχέση που είναι ο εργαζόμενος. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να μιλήσουμε για ένα σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο και για το ρόλο της εργασίας που πρέπει να αναβαθμιστούν και οι μισθοί αλλά και οι δεξιότητες των εργαζομένων. Αυτό προσπαθούμε να υπηρετήσουμε στη ΓΕΣΕ. Ελπίζω ένας γόνιμος διάλογος να καταδείξει αυτές τις αναγκαιότητες, γιατί αλλιώς θα συζητάμε να αγοράσουμε πλυντήριο, όπως χιουμοριστικά εμείς λέμε, για να τοποθετήσουμε πάνω μια σκάφη.